Είμαστε τη πόλη ω ναύτη τη Χρυσή Δάφνη. Αγαπητοί πατέρε, αγαπητό εκκλησίασμα, εκπρόσωποι των δυνάμεων τη Χρυσή Δάφνη και των πολιτικών σωμάτων ασφαλεία, όλων ειδών των εξωτερικών των απόψεων, εις των εισπερινών της Αγίας Παρασκευής, καλώς χωρίς τον χώρο. Και εμείς αξιωνόμεθα, χάρη στη συνεργογία της Μενάχου σας, του Μητροπολίτου μας, απόψε σας απευθύνομαι τον λόγο δημιουργικά και να σας αποδείξουμε ότι αποτελούμε ένα τμήμα δικό σας αυτής της μίσου που εργάζεται στο εσωτερικό της συγκεκριμένη διασπορά. Είναι περιττό να εκφράζουμε καθημερινά τις ευχαρισίες μας, αλλά είναι και ανάγκη της ψυχής μας να εκφράζουμε αυτές τις ευχαρισίες. Γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος έχει αυτή την ευκαιρία, δεν πρέπει να κρύβει τον λόγο, διότι μία φορά το είπε. Εμείς το επαναλαμβάνουμε συχνά και πολλά και τώρα που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και όταν βρισκόμαστε μακριά από εσάς. Γιατί η μνήμη που μας δίνει όλος αυτός ο χρόνος της ζωής μας, των 60, 70, 80 ετών που ο Θεός μας χάρισε, όλος αυτός ο χρόνος είναι αφιερωμένος για όλους εμάς. Δεν είναι εγωιστικός ο χρόνος, είναι κοινός ο χρόνος της ευεργίας. Είναι λοιπόν σήμερα με χαρά, με συγκινήσεις και με πολύ περίσταση και διάθεση που σχόλια όλοι μαζί σε βασβεό και άγια προφέ εις αυτόν τον Άγιο Κύμα για να μοιραστούμε μια μεγάλη γιορτή στην γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Η ρίσκο στη Σκό τιμάται σε δύο Αγίους, τον Άγιο Νικόλα. Το χειμώνα να εορτάζει το νησί τον Άγιο Νικόλα από την Μητροπολή μας και το καλοκαίρι εορτάζει την Αγία Παρασκευή. Μπαίνουμε μέσα εις το πνεύμα της αγιότητος. Ο άνθρωπος πλησιάζει την αγιότητα χάρη και κανείς περισσότερα από ό,τι πλησιάζει το ίδιο τον Χριστό. Γιατί η αγιότητα τον τραβάει, το πλάγει ο άνθρωπος σαν και εμάς μέσα στην ζωή τους. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που αγιάστηκαν κάπου μας βοηθούν μέσα στα αδιέξοδα της ζωής μας, τα οποία είναι πολλά μέσα στη ζωή μας τα αδιέξοδα. Ο καθένας μπορεί να τα αντιληφθεί και να τα αντιμετωπίσει. Μιλούν λοιπόν δύο άγιοι, οι οποίοι βοηθούν, ζεστηρώνουν, αγιάζουν τον κόσμο του νησιού και όχι μόνο ολόκληρο την οικουμένη. Όλη η οικουμένη σε αυτές τις στιγμές της προσπιτής μας της προσευχής στρέφει το πνεύμα του Χριστού Θεού και ψάχνει με όλη την δύναμη της ψυχής και με τους ανοιχτούς σαρκάδες μας εδώ μέσα από αυτόν τον ναό και ψάχνει την άνοιξη, ψάχνει την δόξα, ψάχνει την μεγαλοπρέπειά της. Ψάχνει αυτό που ο άνθρωπος προσπαθεί σε όλη τη ζωή να προσεγγίσει και άλλο δεν επιτυχαίνει και άλλο δεν επιτυχαίνει. Διδούν λοιπόν το νησί Νησκό, το οποίο κατά τις χαρακτηρίσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στο εξωτερικό, λένε, θυμίζουν ότι είναι γεμάτο ήρες κόσμος, τουριστών, οι οποίοι έρχονται στο νησί μας για να αναπαυθούν. Και όντως, από την εργασία της δύσκολης που είναι μια εργασία τακτική και σκληρή, θέλει ο άνθρωπος να αναπνεύσει σε μια χώρα που του δίνει ήλιο, που του δίνει θάλασσα, που του δίνει αέρα, που του δίνει αυτή τη δυνατότητα να ζήσει εξαιρετικές ημέρες. Αυτό κάνει ο Βασιλόπουλος. Και έρχεται για τις οικογένειές του, κλείνεται μέσα στα ξενοδοχεία, αναβάλλει, αναπνέει και εμείς εκ των έξω δίνουμε τους ασθενείς αυτούς ότι είναι, δεν είναι για τον κόσμο καλό ή δεν είναι καλό για τον κόσμο.
πάντων για τα καθένα όπου μπορεί και όπου μπορεί να τα πάρει. Και εμείς ερχόμαστε απ' έξω να παρακολουθούμε την κατάσταση. Ιδού λοιπόν εμείς, οι κάτοικοι της ΚΟΠ, της περίφανης ΚΟΠ, της ΚΟΠ που έχει φιλοκοινία, που έχει συνέστημα, που το επιδηγεί κάθε φορά που οι περιστάσεις το αναπτύουν. Και μάλιστα στη σημερινή περίοδο, όπου τα όματα όχι μόνο των περιημών, αλλά όλων των κόσμων εστραφεί να πάνε στο νησί μας. Γιατί άραγε είναι εστραμμένα. Γιατί έχουμε μια κρίση τα μεγαλύτερη. Αλλά εμείς έχουμε μια ειδική κρίση. Δεν στεχόμαστε από τη σιωπή έρχονται από την Ανατολή προς το νησί μας. Και λέμε πόσο παράξενη είναι η ιστορία του ανθρώπου. Πόσο αθλητικό είναι αυτό το πνεύμα και αυτή η φτάση του ανθρώπου να παραλαμβάνει τα ίδια μαθήματα μέσα στην ζωή του και τους ίδιους ανθρώπους μέσα στην ζωή του. Ευθυμούμεθα στις συζητήσεις μας ότι βλέπετε και αδιάστατε εμείς δεν μάθαμε. Εμείς όταν πήγε η κατοχή στην Γερμανία δεν φύγαμε το μάτι σε πήγαμε να πούμε αγαπημένοι. Δεν υποφέραμε, δεν πεινάσαμε. Δεν είχαμε εμείς. Δεν μέσα στο σώμα μας δεν δώσαμε αυτή την ενέργεια. Και ήταν το πιο πίτα τότε. Ας υπερέχοντα να θέλω σε όλα τα μάτια της ζωής. Οι δύο λοιπόν που αναστρέφονται δύο πίσμα. Και πάλι πρώτη. Και πάλι καταστροφές. Το πνεύμα μας σε αυτή την τάση θέλεις. Καταστροφές, σφαλιές, διεκδικήσεις. Όλοι η κοινωνία μας αυτή την εποχή αυτά διέφερε, αυτά προβάτε. Και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Βάλτε τον εαυτό σας. Κλάψτε όσοι μπορείτε να κλάψετε στην ώρα που λέτε. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που λένε σκέφτονται στην ιστορία του λάδου. Αλλά είναι αντίθετοι να θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Όμως το νησί και ευχαριστούμε και τις αυτές. Τότε και τον Σαββατοκύριακο και τον κύριο Δήμο και όλους τους άλλους τους συλλόγους και όλους εσάς που συμβάλλουν να αναγνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας που έχουμε κρίσει και από τον πόνο και τον ζούμε ακόμα και μέχρι σήμερα. Βοηθήστε όλοι μαζί, δείξτε την ψυχή σας, δείξτε ότι είστε χριστιανοί, ότι είστε Έλληνες χριστιανοί, ότι σε ό,τι σας αφορά είστε όλοι χριστιανοί, Έλληνες, όλοι χριστιανοί. Μην κάνουμε υπερβολές, αλλά να κάνουμε το καλύτερο και να δείξουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ότι θυμούμεθα την ιστορία εμείς. Δεν την θυμούμε και αν οι νέες γενναίες δεν μπορούν να την καταλάβουν ακόμα, εμείς οι παλαιές γενναίες την θυμούμεθα αυτή την κατάσταση. Ιδού λοιπόν, μέσα στην αγιοσύνη, μέσα στην αγιοσύνη, μέσα στην αγιοσύνη, έχω παραδείγματα. Αυτοί οι άλλοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους για μια τιμή, για μια εγκατάλειψη του κόσμου θα λέγανε, για να μην αρνηθούν την πίστη μας τον Χριστό. Δεν ζητάμε εμείς σήμερα να αρνηθούμε την πίστη μας. Ζητάμε να απολύσουμε την πίστη μας. Ζητάμε όσο είναι δυνατόν μέσα σε ένα πνεύμα που μας αφορά να δώσουμε αυτό το λίγο που έχουμε και αυτό που δεν έχουμε. Σε εκείνους οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι μας βλέπουν μέσα στην κοινωνία μας σαν πίσω σαν και εγώ τους. Εύχομαι, πιστεύω, κύριε Δήμαρχε και Άγιε Αδελφέ, ότι εσύ κάνεις πολλά έργα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς και όσα άλλο να παίξω, πώς θα τους καθίσει η κοινωνία πλέον, όχι πώς, η κοινωνία πώς θα τους βλέπει αυτή την κατάσταση. Ήρθε ο Θεός, ο Άγιος δεν είναι αυτό είναι όλοι τους υπόλοιπους της Θεσσαλονίκης πώς θα σωθεί η ανθρωπότητα στη σημερινή εποχή. Πάμε λοιπόν και εσείς στον εαυτό σας μέσα σε αυτήν την πορεία, μέσα σε μια εποχή που όλα είναι δύσκολα, όλα είναι κρίσιμα έως όπου θα μιλήσουμε σε καλύτερη διάθεση. Δοξάστε τον Θεό που μας δίνει την υγεία να συμπορευόμε πάνω μαζί μέσα σε αυτήν την πορεία προς την το καλό της κοινωνίας. Μην καταλήξετε
τον αγώνα και αυτός ο αγώνας να μην είναι διεκδικητικός, να μην διεκδικείται και να μην εκδικήσει, αλλά να προσφέρεται ό,τι το καλύτερο, ό,τι το χριστιανικό εντάσσεται μέσα στα σχολεία, μέσα στις εκκλησίες, μέσα στα κηρύγματα, μέσα στα παρακέρματα που λαμβάνετε, μέσα στα μηνύματα που σας δίνουμε εμείς, τα πολλή απλότητα μέσα στη ζωή σας. Μείνετε, στηριχτείτε όσο μπορείτε περισσότερο ο καθένας και τον εαυτό του. Στηρίξτε τον εαυτό σας, να είναι αντιόλυτος πάνω σε αυτή τη διευθύνηση ότι έχουμε εμείς όπου βρισκόμαστε και εδώ βρισκόμαστε σε καλές συνθήκες ίσως να κάνουμε το καλύτερο μας, γιατί οι εποχές απαιτούν αυτό το καθήκον μέσα στον πανανθρώπινο γέννη και στο οποίο ζούμε δυστυχώς και το οποίο δεν απαιτούν για την πληροφορία. Ευχαριστώ την άλλη μέρα του Ρε που μου έδωσε την ευκαιρία να απευθύνω ένα γιγάντιο χαιρετισμό προς όλο τον λαό της να διαπιστώσω όλο μια φορά ότι είστε ένα λαό καλύτερος ή πιστός. Και εύχομαι το έργο μας να έχει αποτέλεσμα όλοι μας να συγκρατηθούμε σε αυτό που μας διδάσκει η Εκκλησία ή σε αυτό που μας διδάσκει η Νέα Γερμανία. Ήρθε ο Θεός να δαχτύνει αυτή τη δύναμη να συνεχίσετε ακόμη περισσότερο το έργο σας μέσα σε αυτή την κοινωνία. Σας ευχαριστώ.